Ερντογάν αδυνατεί να κρύψει την ενοχλήσή του για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Κυπριακό στο Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο. Πικαρισμένος και με ειρωνική διάθεση, ο Τούρκος πρόεδρος σχολιάζει τα περί κατηγορηματικής απόρριψης της λύσης δύο κρατών, λες και τα ακούει πρώτη φορά. Bir taraftan da bizimle görüşmelerinde biz sizinle işte aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz. Şöyledir, böyledir filan. Bunu derken kalkıp iki devletli çözüme yani Kıbrıs'la ilgili biz olumlu bakmıyoruz. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor? Kusura bakma. Με ψυχραιμία απαντάει η Αθηνά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι συνολικά η τουρκική ηγεσία βρίσκεται σε μια τροχιά αμηχανίας και όχι ευχάριστης θέσης. Είχε προηγηθεί οργισμένη αντίδραση Τσαβούσογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο χειροκρότημα που έλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο αμέσως μετά τις συναντήσεις που είχε χθες στη Νέα Υόρκη με Μπλίνκεν και Κουτέρες. Kim dünya biliyor, kim nerede alkışlanırsa alkışlansın. BM de çok iyi biliyor. Bugüne kadar 55 yıldır tüm planları, tüm çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. Bu bir gerçeği değiştirmez. Anan planını kimin reddettiği herkes tarafından biliniyor. Kran Montana'da masayı kimin devirdiğini herkes biliyor. Και υποστήριξε πως έκανε παράπονο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι δεν τηρούνται πια οι ισορροπίες. Σύμφωνα πάντα με τον Τσαβούσογλου, εκείνος απάντησε πως θα το διορθώσει. Kıbrıs konusunda ve Yunanistan-Türkiye politikalarında hep bir denge güdüyorlardı. Ama son zamanlarda bu dengeyi kaybettiklerini ve bu dengeyi korumaları gerektiğini söyledim. Kendisi de bu dengeyi koruyacaklarını söylediler. Ενοχλημένοι με τη ΣΥΠΑ εμφανίστηκαν και η Ερσίν Τατάρ και Φουάτ Οκτάι με το δεύτερο να μιλάει για Σόου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Müttefik dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu da izlediniz. İzledik hep birlikte. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanını ayakta alkışlıyor. Το ίδιο τροπάριο συνεχίστηκε για τρίτη μέρα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz dedi. Miçotakis'in bu sözleri üzerine kongre üyeleri ayakta 2-3 dakika boyunca Kriakos Miçotakis'i alkışladı. Η ομιλία Μητσοτάκη προκάλεσε ενόχληση και στη Μόσχα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κακίζουν τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη στάση της Ρωσίας και τη σύγκριση με την Τουρκία. Ο εκνευρισμός της Άγκυρας